Καλημέρα, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, τέλος το πρόγραμμα που έκανα όσον αφορά το άδειασμα και το γέμισμα των υδαταθράκων. Τελείωσα χθες. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει μια νέα διατροφή, ένα νέο διατροφικό πλάνο για μένα, το οποίο συνεχίζει να είναι πάλι για γράμμωση. Συντήρηση και γράμμωση. Λοιπόν, στοχευμένα πιο πολύ εδώ. Πήγα, έκανα μία λιπομέτρηση, είμαι στο 8%. Πολύ καλό ποσοστό. Πιο κάτω, έτσι κι αλλιώς, δεν κάνει. Δεν είναι βιώσιμο. Μέχρι το 8% μπορείς να το διατηρήσεις χωρίς να αισθάνεσαι ατονία και ενέργεια, να μην έχεις ενέργεια. Μέχρι το 8% είναι πολύ καλά. Όπως βλέπετε εδώ, σε μερικά σημεία, ας πούμε εδώ βλέπετε, είναι μόνο το δέρμα. Εδώ στο στήθος, πάλι μόνο το δέρμα. Εδώ είναι αυτό. Εντάξει, καλά είναι. Καλή μου όρεξη. Εδώ σας έχω το πρώτο μου πιάτο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ομελέτα. Τόπο. Πεντανόσιμο. Έχω και καιρό να φάω ολόκληρο αυγό. Θα σας δείχνω το καθημερινό μου διατροφικό πλάνο, τι ακριβώς θα τρώω από σήμερα όλη την ημέρα. Και εδώ στο TikTok και στο κανάλι μου στο YouTube. Και τι γυμναστική κάνω και πώς περπατάω, πόση ώρα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Ελπίζω βοηθώντας τον εαυτό μου να βοηθήσω και κάποιους από εσάς. Αυτός που θέλει ξεκίνα από σήμερα. Άμα κάθεσαι, σήκω και περπάτα. Άμα περπατάς, πάνε λίγο πιο γλίγορα. Βάλε τις αντιστάσεις στη ζωή σου και προσπάθησε να τρως σωστά το 80-90%. Εντάξει, αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτά που τρώω εγώ, τουλάχιστον από αυτά που ήδη τρως, προσπάθησε να ελαττώσεις το λάδι, να ελαττώσεις το αλάτι, στα ήδη υπάρχοντα, στο δικό σου διατροφολόγιο, βάλε παραπάνω πρωτεΐνες και κόψε τους υδατάνθρακες και φάε πολλές σαλάτες. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας. Καλημέρα, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω ένα πρωινό το οποίο με βοηθάει στο να γραμμώνω, αλλαγή πλεύσης, διατροφής, άλλο πλάνο, 4 αυγουλάκια ολόκληρα. Βάλουμε 120 γραμμάρια σπανάκι. Θα το απλώσετε καλά. Θα πείτε λίγο σε μέτρια φωτιά, χωρίς λάδι. Τα αυγουλάκια θα βάλουμε σκόρδο. Πιπέρι καγιέν, το καυτερό, το κόκκινο και κουρκουμά. Λοιπόν, το σπανάκι είναι κατεψυγμένο, παιδιά.
το βράζω, το έχω στο ψυγείο και όταν χρειάζομαι ανάλογα το διατροφικό μου πλάνο, βάζω την ποσότητα που χρειάζομαι. Λοιπόν, εδώ τώρα τα 4 αυγουλάκια. Σκεπάζουμε να γίνει πρώτα από πάνω, έτσι. Αν δεν βάλετε καπάκι, θα γίνει από κάτω, θα περιμένετε από πάνω και θα σας καεί μετά η ομελέτα. Για να δούμε, πρέπει να έχει γίνει. Όπως είπαμε, αλλαγή στη διατροφή, αλλά και αυτή είναι για γράμμωση πάλι. Πώς βλέπετε τη γράμμωση εδώ. Καλά είναι. Πήγα, μετρήθηκα και τελικά είμαι στο 8%. Ένα πολύ καλό ποσοστό για τη δικιά μου ηλικία. Είμαστε ό,τι τρώμε, παιδιά. Πρέπει να προσέχουμε στοχευμένα, να περπατάμε κάθε μέρα και να γυμναζόμαστε 3 φορές την εβδομάδα με αντιστάσεις, όπως μπορεί ο καθένας. Και σίγουρα πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας, έτσι. Για να μπορέσουμε εδώ να έχουμε μια υγιή μέση, έτσι, να μην έχουμε σπλαχνικό, θέλουμε το περπάτημα σε καθημερινή βάση. Και για να μπορούμε να έχουμε ένα σωματικό λίπος εκεί που θέλουμε ο καθένας και το αντέχει, έτσι, μέχρι το 8% είναι προσβάσιμο και βιώσιμο. Μπορείς να το συνηθίσεις και να ζεις με αυτό. Κάτω από 8% δεν είναι βιώσιμο, εκεί αρχίζουν και χτυπάνε όλα τα κόκκινα. Έχεις πτώση, δεν έχεις δύναμη. Αυτό είναι για τους bodybuilders που κατεβαίνουν σε αγώνες. Μια φορά το έκανα, κατέβηκα στο 6%. Όντως, παιδιά, είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έτοιμη και η ομελέτα μας. Για να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωινό που θα φάω σήμερα και το οποίο είναι 4 αυγά ολόκληρα και 120 γραμμάρια σπανάκι. Τώρα, οι σαλάδες που μπορώ να βάζω και θα βάζω πλέον από εδώ και πέρα θα είναι πράσινες. Μόνο πράσινες. Καλή μου όρεξη, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας.